Πέρασε την παραμπαίνει μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Μιχόπουλος, ο Μπουγιουκλής πέφτει στο έδαφος και πέναλτι. Και ο Δαλκίδης στο πέναλτι λοιπόν, σουτάρει, πέφτει ο Μιχόπουλος από κρούι, Μιλόγεβιτς, την μπάλα στα δίχτυα, 0-1. Ο Οικονομίδης από πλάγια θέση, θα χάσει την ισορροπία του, θα πέσει κάτω, τώρα από τον Ιωσιφίδη το ρίχνει κάτω και πέναλτι. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά να ισοβαρίσει το σκορ με τον Μίλαν Λούχο που κέρδισε πέναλτι, η μπάλα στα δίχτυα 1-1. Ο Βραζιλιάνος θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα στο Σαμπουτζή που είναι σε θέση βολής, σουτάρει και 1-2. Σκέντζος εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα έρχεται με δύναμη στην περιοχή. Έγινε το λάθος. Το σούτ από τον Μακλάνα 0. Ο Γαμνής που ψάχνει να βρει το πόδι του. Ωραία μπαλιά για τον Αλεξούδη. Ο Αλεξούδης είναι μόνος του. Πλασάρι 2-0. Πετάει την μπάλα για τον Μακλά. Παίζεται λεδεκόπτης. Μακλάς πλασάρει την μπάλα για τον Αλεξούδη 3-0. Καρύμπο θα πέφτει για τον Παυλόπουλο. Θα προλάβει την μπάλα. Θα τη γυρίσει. Κεφαλιά του Τουτζιάρη 3-1. Παλιά πολύ ωραία για τον Τουτζιάρη που δεν είναι offside. Ο Τουτζιάρης αποφεύγει το Χανιωτάκι. Πλασάρι στο κενό. Τέρμα 3-2. Παλιά από το Χατζόγλου είναι για τον Κωστή. Ο Κωστής τέταρτες με το Χανιωτάκι. Πλασάρι 3-3 στο 30 λεπτό. Επικίνδυνη αντεπίθεση του Πανιωνίου. Λαλιτζές που κρατάει πάντα την μπάλα. Καθυστερεί και τελικά είναι αυτό γκολ. Να δούμε την αντεπίθεση αυτή τη Σκόντα με το Μίτεβ να δίνει τώρα πολύ ωραία πάσα για τον Βρίζα. Βρίζα αντιμέτωπο με τον Παρπαλιά. Πλασάρι 1-1. Πάντα Πάνου, ανατρέπεται, πέναλτι. Ο Πάνου απέναντι στον Παρπαλιά, Σκόντα Ξάνθη, Πανιόνιος 2-1. Πάντιτς στο φάουλ. Ο Μητσάκης αφήνει την μπάλα να περάσει και η ισοφάριση 2-2 από τον Τόγια. Ο Πάνου έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το εκτελεί, καλοχτυπημένο. Το προβάδισμα και πάλι στη Σκόντα Ξάνθη στο 40 λεπτό, 3-2. Και κάνει τώρα το άνοιγμα για τον Τζάντζο, δεν υπάρχει offside. Τζάντζος με τον Παρπαλιά. Ανοίγει την μπάλα, μπαίνει, πλασάρει. Θα δούμε, θα προλάβει ο Βρίζας η μπάλα στο δοκάρι και μέσα. Αλλά δεν είναι κατά δύο και τώρα από τον Βάγια που τον ανατρέπει. Είναι πέναλτι ασφαλώς. Είναι το δεύτερο πέναλτι που αναλαμβάνει να εκτελέσει σήμερα. Πραγματικά στέλνει την μπάλα πολύ δυνατά στα δίχτυα του Παρπαλιά. Σκόντα Ξάνθη Πανιώνιος 5-2. Τζάντζος εκτέλεσε πλασιαριστά το κόρνερ για τον Ζαλέσκι που κάνει με τη μία τη σέντρα η κεφαλιά. Η απόκρουση του Βόγκολου. Νέα κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από τον Μαχαιρίδη. Από πολύ μακριά το φάουλ εδώ για τον Λεβαδιακό. Κρύο σιρτό σουτ. Να σε καλή θέση. Νέο σουτ από τον Κόιτς. Ο Πένεφ κοντά στην μπάλα όπως και ο Αργυρίου θα κάνει το σουτ. Θα χάσει την μπάλα ο Γιόνους. Νέο σουτ και το 1-1 από τον Κατσούρη. Μπαλιά από τον Γιάννη Κορογιουράκη στον Αλεξιάδη που δεν υπάρχει offside. Αλεξιάδης εδώ, την σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Κιζαρίδης στην κεφαλιά και η Ναόσα θα κάνει το 2-1. Βλέπουμε τη βαθμολογία. Μετά από 33 αγωνιστικές, η ΑΕΚ από χθες πρωταθλήτρια με 76 βαθμούς, Παναθηναϊκός 69, Ολυμπιακός 67, Άρης 60, ΠΑΟΚ 48, Όφη 47, Ηρακλής 46, Σκόντα Ξάνθη 45, Λεβαδιακός 42, Λάρισα 41 βαθμούς, Πανιώνιος.